σας η ανάπτυξη στην Ελλάδα και η ανάκαμψη και πώς θα δημιουργηθούν θέσεις εργασίας? Θα μου επιτρέψετε να πω ένα πολιτικό σύνθημα. Εμείς λέμε σαν ποτάμι να τα αλλάξουμε όλα χωρίς να γκρεμίσουμε τη χώρα. Η ανάπτυξη πράγματι θέλει επενδύσεις. Δεν ήταν πάντα αδικαιολόγητες οι αντιδράσεις χθες ή σήμερα εναντίον ορισμένων επενδύσεων. Αλλά το θέλει αυτό η Ελλάδα. Θέλει νέα μυαλά, θέλει νέες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες. Λέω μεγάλες λέξεις, αλλά αυτό είναι το πρόβλημα. Και νομίζω ότι λίγο έχει γίνει συνείδηση στον κόσμο. Και επίσης θέλει, θα έλεγα, συνεργασίες. Ένα πολιτικό κόσμο που δεν θα συνεργάζεται ή δεν θα συμφωνεί σε όλα, αλλά τουλάχιστον θα μπορεί να λέει μπράβο αν γίνεται κάτι καλό και να καταγγέλει αν γίνεται κάτι κακό. Μεγάλα βήματα δηλαδή. Εγώ θα συμφωνούσα και με μια συντακτική βουλή, αναθεώρηση μεγάλη, αλλά ίσως είναι πρόωρο αυτό πριν σταθούμε στα πόδια μας. Δεν έχουμε σταθεί ακόμα στα πόδια μας. Πολλοί οικονομολόγοι πιστεύουν ότι θεωρούν ότι χρειάζεται ένα νέο κούρεμα. Ότι είναι αναπόφευκτο ένα νέο κούρεμα. Ποια είναι η άποψή σας πάνω σε αυτό? Να σας πω κάτι. Εμένα μου έχει κάνει κάτι εντύπωση με την επιστημονική έννοια του όρου. Ότι μονίμως οι πιο διαπρεπείς οικονομολόγοι κάποτε έβαλα κάτω τα βραβεία Νόμπελ της τελευταίας 30ετίας και η θέση τους για το ελληνικό θέμα ήταν τελείως διαφορετικές. Εγώ δεν μπορώ να πω με σιγουριά αυτός είναι καλύτερος ή ο άλλος ο δρόμος. Προφανώς ηχεί πολύ καλύτερο να μας τα χαρίσουν, να γίνει μια, ξέρετε, ένα χάρισμα των πάντων. Νομίζω όμως, νομίζω ότι με μια μαχητική, ελπίζω, διεκδίκηση από μέρους της Ελλάδος και που θα έχει και τη στήριξη άλλων κομμάτων, είτε ένας δρόμος που είναι η απομείωση, είτε ένα χάρισμα ολοκληρωτικό, έχει το ίδιο αδυναμίες και το ίδιο πλεονεκτήματα. Εμείς θέλουμε να γίνει κάτι, οι Έλληνες, να γίνει κάτι, να πω πάλι τη λέξη ριζικό, να μην κοροϊδεύομαι, να πάψουμε να έχουμε αυτό το άγχος. Έχω μια μικρή ελπίδα ότι αυτό θα γίνει, μέχρι τουλάχιστον το Δεκέμβριο. Κύριε Κεφαλογιάννη. Ξέρουμε ποια είναι.